σας πω ότι η Ελίνα Κωνσταντοπούλου δεν με αφήνει να φύγω εάν δεν της κάνω spoiler για τον έρωτα φυγά. Τόσο φανατική τηλεθεάτρια είσαι. Φοβερά φανατική. Και εγώ και ο άντρας μου. Τι τέλος θα ήθελες για αυτό το ζευγάρι που τόσο πολύ αγαπάς? Θέλω να είναι μαζί και να είναι ευτυχισμένοι. Όλα τα κοσμήματα που βλέπετε εδώ είναι διαχειρός Ελίνας Κωνσταντοπούλου. Πότε ξεκίνησε η ενασχόλησή σου με τα κοσμήματα? Η ενασχόλησή μου ξεκίνησε από το 2002. Μ' άρεσε εμένα να φοράω ωραία κοσμήματα και να αλλάζω τα ρούχα ανάλογα το αξεσουάρ. Και έμαθα και με βοήθησε και το διαδίκτυο γι' αυτό. Με το μακραμέ ειδικά. Είμαστε όμως στο μαγαζί που έχεις με τα πάρα πολύ ωραία γλυκά. Δεν πρέπει να τρως τίποτα. Σε βλέπω. Αχ, τρώω κάτι φουντουκόπιτες. Αχ, μας έχει τρελάνει ο μάστορας με τη φουντουκόπιτα. Αχ, Παναγία μου. Και πού τα βάζεις, προσέχεις, γυμνάζεσαι? Κάνω γιόγκα. Η γιόγκα με βοηθάει πάρα πολύ, η αλήθεια. Και με βοηθάει πάρα πολύ να, έτσι, να σκέφτομαι, να διαλογίζομαι. Σου έχει γίνει κάποια πρόταση τώρα κοντά να τραγουδήσεις, να γυρίσεις τη νύχτα? Μου έχουν γίνει προτάσεις για μεμονωμένες εμφανίσεις live και δεν μ' αρέσουν οι αρπαχτές. Ποτέ δεν μ' αρέσανε. Άρα σε ένα σταθερό σχήμα θα έλεγες ναι? Βέβαια. Βέβαια θα έλεγα ναι, αρκεί το σχήμα να ήταν ωραίο και να πήγαινε τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα και πάνω. Δηλαδή να είχε κόσμο που θα έρχονταν να μας δει. Έτυχε ποτέ να αντιμετωπίσεις δυσκολία σχετικά με το μην μπει η Ελίνα στη Μαρκίζα με μεγάλα γράμματα ή να μην είναι το πρώτο όνομα ή να μην βγαίνει εκείνη την ώρα? Τα αντιμετώπισες αυτά? Δεν με ενδιαφέρανε. Εμένα με ενδιαφέρε να βγω στο πρόγραμμα και να δείξω εκεί την αξία μου. Δεν με ενδιέφερε αν θα είναι μεγάλα τα γράμματα, αν θα είναι μικρά τα γράμματα. Βέβαια, αν με ρίχνανε πολύ, έφευγα. Δεν δεχόμουν τη δουλειά. Θυμάσαι μια φορά που έφυγες για κάποιο λόγο? Έφυγα για κάποιο λόγο στην τελευταία δουλειά που ήμουνα, στο Παπαγκάλιο, γιατί την είχε δει ο συνάδελφος, μεγάλο όνομα, και ήθελε να με εξαφανίσει. Είχε πει ότι η Κωνσταντοπούλου θα πάει κάτω από μια άγνωστη. Άγνωστη στην κυριολεξία. Εγώ παίρνω την ορχήστρα και φεύγω. Σαφού υπάρχει διαδίκη, κάποτε θα απολογηθεί. Τώρα που έχουν περάσει τα χρόνια, πιστεύεις ότι θα είχες πετύχει αυτή την απίθανη οικογένεια που έχεις δημιουργήσει αν είχες συνεχίσει την καριέρα στο τραγούδι? Ναι, σίγουρα δεν την είχα πετύχει. Δεν θα είχα κρατήσει την οικογένειά μου γενικά. Αν δεν υπάρχει μια γυναίκα στο σπίτι να κρατήσει την οικογένεια, να μαγειρέψω, να φάμε όλοι μαζί, να πάμε εξοχή, να χαλάσουμε χρόνο μαζί, να πούμε 5 κουβέντες μαζί και εγώ λείπω συνέχεια. Δεν κρατιέται το σπίτι. Ούτε οι γονείς σου είπαν τότε, βρε Ελίνα μου, έχεις πάει πολύ καλά στο τραγούδι, συνέχισε το. Ο πατέρας μου τον έχω χάσει από το 1994. Η μητέρα μου δεν ήθελε καν να παντρευτώ, οπότε... Γιατί δεν ήθελε να παντρευτεί η μητέρα σου? Δεν ήθελε να αφήσω το τραγούδι και δεν ήθελε να παντρευτώ και να κάνω παιδιά. Κι αν δεν ήμουν η αγάπη, η μεγάλη τη ζωή σου. Αυτό το καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερο για σένα, σωστά? Ναι. Όχι μόνο το καλοκαίρι, από το χειμώνα δεν μπήκε καλά το 22. Έχασα 2 σημαντικές γυναίκες της ζωής μου, τη μητέρα μου και την πεθερά μου. Τη μητέρα μου τη χάσαμε σε 19 μέρες, την πεθερά μου σε μία στιγμή, σε 5 λεπτά. Από καρδιά. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, το διαχειρίστηκα μόνη μου, με την οικογένειά μου και με το διαλογισμό που σου λέω. Στο θέατρο είναι πάρα πολύ δώρος με κακοποιητικές συμπεριφορές. Στο τραγούδι όχι τόσο. Σχολίασέ το μου λίγο αυτό. Οι τραγουδιστές δεν έχουν μιλήσει, εννοείς, για σεξουαλικές... γιατί όλοι έχουμε δεχτεί. Κι εγώ έχω δεχτεί. Αλλά δεν θα βγω να το πω. Δεν κάθισα, δεν πήγα εκεί που μου είπανε. Έχασα τη δουλειά μου. Πήγα αλλού, προσπάθησα να βρω αλλού δουλειά, βρήκα αλλού δουλειά, ξανά χάσα αλλού τη δουλειά μου. Δηλαδή δεν γίνεται μία φορά στη ζωή σου αυτό. Αυτό συμβαίνει συνέχεια. Οπότε πρέπει να το διαχειρίζεσαι μόνος σου. Πρέπει να μάθεις να μην υποκύπτεις. Ποιο κρεβάτι σ' αγκαλιάζει και ποιο χάνει στο βράδυ σου βάζει.